Γιατί... Να την πούμε και εμείς, να δούμε ακριβώς τι υπάρχει για τις ομάδες οι οποίες είναι. Βλέπετε αυτές τις πέντε ομάδες, έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης που θεωρητικά έχει το πιο εύκολο έργο από τις άλλες, γιατί έχει 7 βαθμούς διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, παίζει με Ξάνθη, Βέρεια εκτός και Ηρακλή εντός. Να πω κάτι όμως. Δεν ο είναι 7 βαθμοί. Έχει 22 για το Ηρακλή. Μισό λεπτό, Γιώργο, αυτό πάνω από. Είναι 22 γιατί θα τους πάρει τους 3 βαθμούς από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα. Για να αποφύγουμε το αυτό από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, 22 λοιπόν. Είναι 4 βαθμοί. Έχει υπογράψει ο Μπουκουβάλας, οπότε οι βαθμοί θα επιστραφούν. Και μάλιστα ο Μπουκουβάλας χάρισε χρήματα στον Ηρακλή και υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις. Και με το Λαδά υπήρξε διακανονισμό. Γι' αυτό έχουμε και δύο αστερίσκους. Δεν έχει πάρει χρήματα ο Μπουκουβάλας, απλά υπέγραψε ότι τα πήρε. Για να μην το πάμε τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι το πάμε με βάση τη βαθμολογία. Είναι. Όταν με το καλό επιστραφούν οι βαθμοί, πολύ ωραία θα το χαρούμε και εμείς για να το κάνουμε στις 22. Εννοείται αυτό το πράγμα, Γιώργο. Λοιπόν, η ΑΕΛ παίζει με Ατρόμητο έξω, Ξάνθη εντός και Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτό είναι το πρόγραμμα, δύσκολο και για την ΑΕΛ. Ο Λεβαδιακός που έχει το πιο δύσκολο από όλους πρόγραμμα παίζει με Ολυμπιακό, ΑΕΚ εντός και πηγαίνει στη Νέα Σμύρνη τελευταία αγωνιστική. Βλέπετε ότι και οι τρεις ομάδες είναι. Δύσκολες. Και έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά τα μάτς γιατί έχουν αυτές οι ομάδες ενδιαφέρον όχι μόνο ο Ολυμπιακός να καθαρίσει το πρωτάθλημα, αλλά μετά για το πλασάρισμά του στην πεντάδα. Η ΑΕΚ δεν έχει εξασφαλίσει καν την πεντάδα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει το. Και είναι η επόμενη αγωνική που ακόμη δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Πρέπει να το πάρει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ και ο Πανιώνιος, ό,τι και να ήταν, είναι που θα ψάχνουν το καλύτερο πρωτάθλημα. Μα η ΑΕΚ είναι εκτός πεντάδας τώρα. Με τη διαίρεση και τα λοιπά, είναι ότι η ΑΕΚ, αυτό θα έλεγα ακριβώς, περιμένει να μπει στην πεντάδα. Ο Ηρακλής, με τη γνωστή ιστορία που λέγαμε πριν, πάει στα Γιάννενα, υποδέχεται Πανετολικό και πάει Αστέρα Τρίπολης. Και η Βέρεια, η οποία έχει τις λιγότερες πιθανότητες πλέον από όλους και με βάση τη βαθμολογία πάντα, πηγαίνει στο Αγρίνιο, υποδέχεται τον Αστέρα. Και κλείνει με την εκτός έδρας μάχη στην Ξάνθη. Συν πάντα το θέμα της αδειοδότησης, το οποίο είπαμε σε πρώτο βαθμό θα πέσει. Που θα είναι μεγαλύτερη μάχη στο δεύτερο. Ακόμη πιο μεγαλύτερη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί άμα στο κάτω-κάτω μπορεί να πιστέψουμε τη διοίκηση που πήγε από τη Τύρα, όπως μας είπαν τα παιδιά, και λέει: μην ανησυχείτε, θα πάμε. Και με Ηρακλή θα δούμε τι θα γίνει έτσι με το θέμα αυτό, Γιάννη. Σωστά. Έτσι, βέβαια. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Είναι ένα θέμα που θα παραμείνει να αιωρείται λόγω της επικύρωσης της βαθμολογίας. Μπορεί να τραβήξει αν υπάρξει ζήτημα με Βέρεια και Ηρακλή.